Καλησπέρα Γιώργο Γιαννόπουλε. Γεια σου Ανιτάκη μου, τι κάνεις? Καλά αγαπημένε μου, εσύ? Ωραία, δεν σε βλέπω και μου έλειψες. Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε. Πες μου λοιπόν, σήμερα έχετε πρεμιέρα? Σήμερα έχουμε πρεμιέρα και πάρε κανένα τηλέφωνο να ρίξει ένα ψηφαλάκι. Βεβαίως. Εννοείται. Μα σ' αφήσεις έτσι. Λοιπόν, καλά το λέω το τραγούδι ρε παιδί, αλλά μια ενέργεια τη χρειάζομαι από σένα για τους συνεργάτες. Θα την κάνω με χαρά. Να ρωτήσω, ποιο είναι το τέρι σου? Η Δέσποινα η Ολυμπίου. Ωραία. Και ωραία φωνή. Αλλά... Έχει ωραία φωνή, είναι γυναίκα και παιδί μαζί, όπως λέω σε ένα τραγούδι μου. Μια παρουσία εκρηκτική. Ξέρεις τι ήθελα. Με φουντώνει, ο συνδυασμός με σκοτώνει. Θέλω να πω στους φίλους που δεν το ξέρουν ότι ο Γιώργος Γιαννόπουλος, παιδιά, τραγουδάει κιόλας αμαλάκι. Και έχει και πολύ ωραία φωνή. Και έχει, κάνει και τις, έχει φλερτάρει και στην ιδέα του να βγάλει τραγούδια κτλ. Έτσι. Πολύ ωραία φωνή. Επίσης, Ανίτα, ναι, να πούμε ότι εντάξει, σταμάτησε η προβολή της ταινίας του Οικονομίδη, η μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς. Το τραγούδι που τραγουδάω εκεί το έχεις ακούσει. Εσύ είναι η πρώτη που το άκουσες. Το θυμάμαι, ναι. Η Τρύπια Καρδιά. Ναι. Εντάξει. Περιμένουμε, έχω να πω για να κλείσουμε αυτό το τη εκάνηση τη κουβέντα, ότι ο κύριος Κοκλώνης είναι ένας ευγενής άνθρωπος, δεν τον είχα γνωρίσει τόσο καλά. Έχει κάνει μια εξαιρετική παραγωγή. Μπράβο. Και εντάξει, έχω μείνει έκθαμβος. Μπράβο, πολύ χαίρομαι και γουστάρω που κάνετε σήμερα έτσι μια, μέσα σε αυτή την αντίξωη κατάσταση γενικότερα που ζούμε. Είναι ωραίο να σκάει μύτη μια ψυχολογική εκπομπή καλοδουλεμένη, καλοφτιαγμένη και με αγάπη. Και με τραγούδι, και πολύ. Με τραγούδι και χαρά και ψυχαγωγία. Την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, εσύ τραγουδάς με την... Με τη Δέσποινα την Ολυμπίου. Περίπου τι τραγουδί, δηλαδή αυτό. Δηλαδή... Δεν θέλω να πω, μωρέ. Θα είναι χορευτικό, θα είναι ζεμπέκικο, θα είναι κάτι... Είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι που το έχουν τραγουδίσει δύο πολύ μεγάλες φωνές. Μάλιστα. Γιώργο, διαλέγετε εσείς μεταξύ σας ποιος θέλει με ποιον να τραγουδάει ή η παραγωγή το έχει... Όχι, είναι ένα σύνολο και η παραγωγή... και ο συνθέτης που είναι υπεύθυνος για τα τραγούδια, εμείς... Βλέπει ποιες είναι οι φωνές που ταιριάζουν, ίσως. Ναι, ανάλογα. Ωραία. Πες μου κάτι άλλο τώρα, πάμε στα προσωπικά, Γιώργο μου. Μόνο ναι, στο σπίτι τώρα είσαι εσύ, έτσι? Εγώ έχω κατέβει στην Καλαμάτα και αυτή τη στιγμή, επειδή πίστευα ότι θα βγω μέσω Skype, ναι, είμαι σε μια θέα που βλέπω το σπίτι σου τώρα, στο βάθος της Ωραία. Θα ρωτήσω. Να ποτίζετε τα λουλούδια εδώ τη Ανίτα, άμα είναι να πάτε και μια βόλτα. Μιας και λέγαμε για τα διατροφικά, ναι, έχω να σου πω ότι σε λίγο θα φάω σπανακόριζο με μπιλμπιλωμάτες μαύρες, ελιές καλαμών. Ωραία. Οι ελιές, είδες, κόσμο. Οπότε εσύ λοιπόν δεν έμεινες στο σπίτι, πήγες Μεσσηνία, πήγες Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα έκανα το μπάνι μου, θα κάνω το μπάνι μου και αύριο και Δευτέρα θα γυρίσω. Παιδιά, ο Γιώργος κάνει κολύμπι, κανονικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το χρώμα, και θα γυρίσω αύριο γιατί έχω πρόβα, ναι, για το καινούριο τραγούδι το οποίο θα το γράψουμε Δευτέρα. Τρίτη γράφουμε την εκπομπή. Δευτέρα κάνουμε general, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Μια χαρά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει νομίζω επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Καλαμάτα. Είμαστε μια χαρά γιατί δεν έχουμε μάθει τίποτα, αλλά καλαματιανός λάδι και λες καλαματιανές. Είδες. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Από καιρό πώς είναι τα πράγματα εκεί? Καλά, έτσι, έχει καλοκαιρία. Άμα σου λέω ότι έκανα πάλι μια ώρα, ήμουν μέσα. Πώς είναι ο κόσμος, είναι cool? Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει ψυχή στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Στην παραλία έχει και κόσμος και κάνει ιδιοθεραπεία. Εντάξει, μέσα στη θάλασσα ελάχιστη, όπως κάθε φορά. Δεν, καλά, τέτοια εποχή δεν περιμένουμε εποχή, να έχει. Τέτοια εποχή μόνο οι γενναίοι κάνουν μπάνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, εννοείται. Γιώργο μου, αγαπημένε μου, καλή επιτυχία για σήμερα στην έναρξη του Just the Two of Us. Είμαστε σε επικοινωνία, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Τι θες να πεις στον κόσμο για την έλευση του κορονοϊού και την αντιμετώπιση του? Έχω να πω, μια και έκανα τον κολοκοτρόνη και ο ιός μας διέκοψε, εν πάση περιπτώσει, τα θέατρα. Ψηλά ωραία τη σημαία της υπομονής και της επιμονής. Μάλιστα. Γιατί η υπομονή και η επιμονή είναι αρετές, Ανίτα μου. Και εσύ είσαι και της φυσικής διατροφής πάρα πολύ και της καλής διατροφής και δεν της φυσικής... Δεν κολώνουμε, δεν μας σοβίζει. Σ' αγαπώ, Γιώργο! Γεια σου, αγάπη!